Πού πάμε, πάμε να κλείσουμε λίγο το μέρος. Θυμόμαστε όλοι το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου Manassa Rose, αν δεν κάνω λάθος, Εύη, που προσάραξε στην περιοχή στον Δραπανιά. Υπήρξαν κάποιοι εθελοντές οι οποίοι βοήθησαν τα μέγιστα, ναυαγοσώστες βέβαια, για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Αυτούς τους εθελοντές, αυτούς τους ανθρώπους τίμησε η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος Κισάμου. Θέλω να πάμε λίγο στον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη και στον κύριο Δημήτρη Βρουχάκη, είναι ναυαγοσώστης. Πάμε να τους συναντήσουμε και να τους ευχηθούμε βέβαια χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και από εμάς, να είστε καλά. Δήμαρχε Χριστός Ανέστη και στον Δημήτρη τον Βρουχάκη βέβαια. Να είστε καλά, αληθώς ο κύριος, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Τιμήσατε, Δήμαρχε, αυτούς τους ανθρώπους που βγήκαν μπροστά. Παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, δεν σκέφτηκαν απολύτως τίποτα προκειμένου να σώσουν τον συνάνθρωπο και η ανθρώπινη ζωή. Όπως το λέτε έγινε. Το 25 του Γενάρη, μετά που έγινε το ναυάγιο, τα ξημερώματα, τα τρία παιδιά ναυαγοσώστες που είναι από την, παραγωγή, από την περιοχή μας κατάγονται. Ο Βρουχάκης ο Δημήτρης, ο Πατρομιχελάκης ο Μιχάλης και ο Γρομάλης ο Μιχάλης, με κίνδυνο της ζωής τους, κατάφεραν να σώσουν τις 10 ναυαγούς. Γι' αυτό το λόγο ο Δήμος Κισάμου είχε υποχρέωση να τους τιμήσει και να προβάλλει την προσπάθειά των και τον εθελοντισμό που επιδείξανε τη συγκεκριμένη μέρα, παρόλο τις συνθήκες της αντίκτυπος που υπήρχαν, και με κίνδυνο, όπως είπαμε, της ζωής τους, κατάφεραν να σώσουν 10 ναυαγούς. Ξέρετε, εκπροσωπούν μια ολόκληρη κοινωνία, η αλήθεια είναι, εκεί της ευρύτερης περιοχής στην Κίσαμο. Κύρια χαρακτηριστικά της οποίας βέβαια είναι η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, κάτι το οποίο φάνηκε βέβαια και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, την μεγάλη αγκαλιά που ανοίξατε για ανθρώπους αυτή τη στιγμή που βιώνουν την τραγωδία. Βέβαια. Και να πάμε λίγο και στο Δημήτρη, δεν ξέρω να μας ακούει και ο Δημήτρης. Εντάξει, εδώ είναι και ο Δημήτρης δίπλα μου. Βέβαια. Δημήτρη, υπάρχει αναγνώριση του έργου σας και της προσφοράς σας από τη Δημοτική Αρχή και αυτό είναι πολύ θετικό. Θέλω λίγο να μας περιγράψει εκείνες τις στιγμές. Πώς τις βιώσατε, μέσα από τις δυσκολίες βέβαια, βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα. Δεν είναι κάτι άγνωστο για μας αυτό, γιατί ασχολούμαστε στις παραλίες, αλλά ήταν ο καιρός σταγός. Με 10 αποφόρ βοριά. 8 με 9 αποφόρ και ο χειμώνας, το κρύο. Ευτυχώς υπήρχε καλή συνεργασία και όλα πήγαν καλά. Ήταν δηλαδή μια δύσκολη επιχείρηση, αλήθεια είναι, παρά το γεγονός ότι είστε έμπειροι και έχετε διαχειριστεί παρόμοιες καταστάσεις. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ήταν δύσκολη. Και το μεγαλύτερο. Ήταν... Ναι, Δήμαρχε. Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολη, διότι οι καιρικές συνθήκες ήταν τόσο άσχημες που τα παιδιά δεν είχαν την εμπειρία που έχουν, δεν θα μπορούσαν να κάνουν τέτοιο πράγμα. Βέβαια, πάνω απ' όλα έχουν και μέσα τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη, όπως το είπετε, και να βοηθήσουν σε οτιδήποτε δυσκολία υπάρχει, και γι' αυτό τα καταφέρανε. Μπράβο. Θεωρώ με τη βοήθεια του Θεού και οι ανθρώποι μαζί εδώ πέρα προσπαθήσανε όλοι, και άλλοι πολλοί που συμβάλλανε στην πορεία και στο νοσοκομείο, δεν πρέπει να μελούμε, θα μου πεις, υποχρέωση του είναι, αλλά ήρθε εδώ πέρα, παράλαβε τις ναυαγούς, εκεί που φιλοξενηθήκαν παντού. Όλοι, εθελοντικές ομάδες, ναι, αρχές, αυτοδιοίκηση, νοσοκομείο. Δουλέψανε όπως έχει μάθει ο τόπος μας. Γιατί ο τόπος μας προσφέρει πάντα εθελοντισμό. Ο τόπος μας είναι τόπος φιλόξενος, τόπος αλληλεγγύης, όπως είπετε, για τον συνάνθρωπό του. Γι' αυτό το λόγο όλα πήγανε καλά. Μπράβο. Δημήτρη, το μήνυμά σου γενικά που θέλεις να ακουστεί κυρίως προς τη νέα γενιά. Ένα μήνυμα, φαντάζομαι, αλληλεγγύης, προσφοράς, εθελετισμού, ποιο είναι, τι θέλεις να πεις? Να βοηθάμε την ανθρώπινη ζωή, ότι είναι στην ανθρώπινη ζωή, να συμμετέχουμε. Και σίγουρα η μεγαλύτερη επιβράβευση δεν είναι μόνο η τιμή που έκανε ο Δήμος Κισάμου στους ναυαγοσώστες, είναι το ευχαριστώ, η ανθρώπινη ζωή ότι που έχει σωθεί εκείνη τη στιγμή. Τη ζωή τους, βέβαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όπως το λέτε, είναι το λιγότερο που κάμαμε. Μάλιστα. Αυτό η προσπάθεια δικιά των είναι ανεκτήμητη, είναι, περνά κάθε και τη λογική ακόμη, γιατί με κίνδυνο τη ζωή των προσπαθούν και σωστάν του ανθρώπου. Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δημήτρη Βρουχάκη, να είστε καλά, συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και βγήκαν από το σημείο, βέβαια. Εξωτερική σύνδεση, η αλήθεια είναι.